όνομά σου και από ποια σχολή είσαι. Γιώργη Κουχαλασβίλη και από τη σχολή των Fighters του Παγκράτη. Λοιπόν, δώσε μου έτσι ένα στίγμα, λίγο τα συναισθήματά σου, πώς αισθάνθηκες σήμερα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και πριν και μετά. Ήμουνα αρχωμένος πριν πω πολύ, μπήκα μέσα, σκεφτόμουν μόνο τη νίκη και να πάω και λίγο εμπειρία και να κερδίσω, εντάξει. Το αποτέλεσμα μπορεί να μην ήρθε. Δεν πειράζει. Το ευχαριστήθηκε. Ναι, πολύ. Ήταν δύσκολος αντίπαλος, προσπαθήσαμε πολύ. Εντάξει, δεν πειράζει. Κοίταξε να δεις. Λέει μια φράση, για τα δύσκολα είμαστε. Ναι. Δάσκαλε. Συμφωνώ απόλυτα. Ήταν πραγματικά από τα μέχρι στιγμής παιχνίδια τουλάχιστον που είχα, νομίζω ότι ήταν το πιο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά ο Γιώργη κρατήθηκε μέχρι τον τρίτο γύρο, πάλεψε μέχρι τέλους και αυτή είναι η πραγματική νίκη. Ότι ανέβηκε πάνω στο ring και έδωσε αυτό που είχε. Άσχετα με την νίκη, σίγουρα από την ήττα μαθαίνουμε, παίρνουμε πάρα πολλά πράγματα, ίσως και περισσότερα από τις νίκες, μαθαίνουμε παραπάνω πράγματα και θα καθίσουμε να τα δουλέψουμε στην προπόνηση μαζί, όπως αντίστοιχα θα τα δουλέψει και με τους συναθλητές του στα αγωνιστικά τμήματα, πλάι στο δάσκαλο Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο και Αντώνη Καραδήμα, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά, άλλο ένα παιδί των αγωνιστικών τμήματων, ο οποίος κάνει μόλις ένα χρόνο προπόνηση. Συγχαρητήρια θα του πω εγώ, το μέλλον είναι μπροστά του και πάμε γερά. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή μιλάμε πάλι για αγωνιστικά τμήματα, το Παγκράτη έχει αρχίσει και τροφοδοτεί. Σίγουρα, νομίζω ότι είναι απαραίτητο όταν ένας αθλητής θέλει να προχωρήσει στον χώρο, θα πρέπει να πηγαίνει στα αγωνιστικά τμήματα. Ο ρόλος ενός δασκάλου σε μια σχολή τοπική της γειτονιάς, πέρα από το να κάνει προπόνηση στον κόσμο, γιατί προτεραιότητα είναι ο αθλητισμός σαφέστατα, και πρέπει να δίνουμε στον κόσμο την άθληση, διαβίου άθληση, πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχει το μάτι, να καταλάβει ποια παιδιά έχουν ένα παραπάνω potential, έχουν μια δυνατότητα παραπάνω και ποια το θέλουν και να τα παραπέμψει, να κάνουν αυτό το οποίο θα αγαπήσουν, να τα παραπέμψει, να πούνε και στον πρωταθλητισμό, ο οποίος έχει τελείως διαφορετικά διδάγματα από τον απλό αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχει στερήσεις, έχει κόπους, έχει θυσίες. Όντας και παλιός πρωταθλητής, γνωρίζω προσωπικά το πώς είναι να χάνεις πάρα πολύ προσωπικό χρόνο και πώς είναι να στερήσεις πολλά πράγματα, πώς είναι απογοήτευση. Γενικότερα θεωρώ ότι ο Γιώργη και όλα τα άλλα παιδιά έχουν πολύ μέλος μπροστά τους και θα το δουν αυτό. Το Παγκράτη, ναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι μια σχολή που προσπαθεί να τροφοδοτεί τα αγωνιστικά τμήματα, επειδή τυχάνει να έχει αθλητές το οποίο το θέλουν πραγματικά. Θέλουν να το κυνηγήσουν, θέλουν να παίξουν, διψάνε για το ρι. Οπότε και εγώ σαν δάσκαλός τους παραπέμπω να είναι κοντά στους καλύτερους. Συγχαρητήρια και στους δύο. Πολλά μπράβο, να μείνεις προσιλωμένος στο στόχο σου και να ακούς τους δασκάλους. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.